της Ένωσης Κεντρών. Η Ένωση Κεντρών δεν θα ψηφίσει τα μέτρα. Έχω εξηγήσει ότι εμείς ήμασταν φιλοσοφίας άλλης. Δηλαδή πρώτα νοικοκυρεύεις τον οίκο σου και μετά πλώνεις χέρια δανεικά. Μάλιστα. Οπότε επειδή ο κύριος Τσίπρας με αγνόησε από πέρυσι, που, από το Σεπτέμβριο του 2015 που του στείλα τα 9 σημεία της Ένωσης Κεντρών, δεν μπορώ να ψηφίσω σε μια λογική που με βρίσκει αντίθετο. Αν είχε όμως λάβει υπόψη του τα αιτήματά μας, οι 300 βουλευτές να γίνουν 200, οι συντάξεις να συγχωνευτούν σε μία ή πολλαπλές. Μετά να... Τα γνωστά 9 σημεία γνωστά, δηλαδή. Ναι, οι αργόμισθοι του δημοσίου να εντοπιστούν στους δήμους και στις 10. Οι συντάξεις των πλουσίων, οι 80.000 περιπτώσεις να κοπούν ανθρώπων που έχουν ούτως ή άλλως εισόδημα πάνω από 3.000 ευρώ από άλλες πηγές. Και με τα χρήματα αυτά να καλύψουμε ανάγκες πολυτέκνων, αναπήρων και μονογονικών μητέρων και ευάλωτων κατηγοριών πολιτών. Εάν είχαν όλα αυτά ληφθεί υπόψη, θα ήταν και άλλη στάση μας. Μάλιστα. Τώρα...